Σε ξύπνησα, χρυσό μου. Από έναν εφιάλτη. Τι έβλεπες, μωρό μου? Αχ, δεν έβλεπα, συνεχίζω να βλέπω. Εγώ είμαι ο εφιάλτης? Όχι, μωρέ μαμά, και εσύ? Τότε ποιος είναι? Κάτσε, θα φτιάξω καφέ και θα τα πούμε. Σ' ακούω. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πες μου το φινάλε και εγώ θα καταλάβω. Έδιωξα το σακελαρίο. Αυτό είναι το φινάλε? Ναι. Μου λες και την αρχή, σε παρακαλώ. Μα η αρχή είναι που με δυσκολεύει. Καλημέρα, Γιολάντα. Μη με γελούν τα μάτια μου. Όχι, Γιολάντα, εγώ είμαι ο Γιάννης. Δεν σε πέρασα για τον Ντομ Κρούζ. Αμάν. Καλημέρα, κυρία Γιολάντα. Μπούλα, αν βγει και τρίτος άντρας από το δωμάτιό σου, θα πέσω από το παράθυρο. Όχι, μαμά. Αυτοί οι δύο μου μείνανε. Λίγοι είναι. Έλα ρε, μαμά, αστό, ασχολίαστο. Μπούλα, δύο άντρες στο κρεβάτι σου δεν είναι πολύ? Αγάπη να υπάρχει και χίλιοι καλοί χωράνε. Τι είπες? Σου είπα να σηκωθείς να φύγεις, γιατί θα έρθουν εδώ ο Πέτρος και ο Γιάννης. Και οι δύο ταυτοχρόνως? Ναι. Και τι θα κάνετε εδώ μέσα, δύο άντρες και μία γυναίκα? Μην ανησυχείς, όχι αυτό που νομίζεις. Όχι, γιατί θα μπορούσατε. Το ξέρω. Το έχετε κάνει? Δηλαδή και αν το έχουμε κάνει, θα με κάνεις ντά? Άρα το έχετε κάνει. Και αν δεν το έχετε κάνει, το σκοπεύετε. Μαμά, σηκωθεί, γιατί τα νεύρα μου είναι πολύ σπασμένα. Γιατί πρόκειται να γίνει τίποτα παράνομο εδώ μέσα? Διακίνηση ηρωίνης, εμπόριο όπλων? Όχι, μαμά, μια απλή συζήτηση θα γίνει. Με τι θέμα? Πώς θα σε δολοφονήσουμε? Με τι θέμα, ρε μάνα? Τι θα γίνει με εμάς τους τρεις? Και οι τρεις από κοινού θα το συζητήσετε? Εμείς το έχουμε το πρόβλημα, εμείς θα το συζητήσουμε. Τι, θα παραπέμψουμε το θέμα στην Κομισιόν? Μα μπορεί αυτό το θέμα να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Γιατί δεν μπορεί? Εδώ κάτσανε στο ίδιο τραπέζι ο Αραφάτ και ο Κιτζάκ Ραμπίν. Ναι, αλλά αυτοί τα βρήκανε. Και εμείς μπορεί να τα βρούμε. Ακόμα χειρότερα. Γιατί? Γιατί αυτοί είχαν απλώς να χωρίσουν τη λωρίδα της Γάζας. Η Γάζα, Γάζα είναι και χωρίζεται. Εσείς τι σκατά θα μοιράσετε μεταξύ σας? Και εμείς μπορεί να υπογράψουμε σύμφωνο φιλίας. Μπούλα, καταλαβαίνω. Σε αυτή τη συζήτηση εσύ δεν είσαι ούτε ο Αραφάτ, ούτε ο Γιτζάκ Ραμπίν. Εσύ είσαι η Γάζα. Τι θα πει η Γάζα με τον Αραφάτ? Μαμά, εδώ δεν πρόκειται για εδαφικές διεκδικήσεις. Το πράγμα είναι πολύ πιο απλό. Αυτό λέω κι εγώ. Εσύ το κάνεις δύσκολο. Τους φώναξες εδώ να σου πούνε τι θα πούνε. Τα ίδια και τα ίδια θα πούνε. Εκτός πια και σου αρέσει αυτή η κοκορομαχία που γίνεται για χάρη σου, Γενοβέφα. Δεν θα γίνει καμιά κοκορομαχία. Τα πράγματα είναι όρημα. Όρημα για να γίνει τι? Μια φιλική συζήτηση. Μπούλα, να σου πω κάτι. Είσαι μεγάλη εγωίστρια. Και όλα αυτά τα κάνεις για να τους τσιτσιρίζεις και να κολακεύεσαι. Είσαι άδικη. Και εσύ υποκρίτρια. Σταμάτα τώρα, γιατί ήρθανε. Καλά, σταματάω. Αλλά πριν ανοίξεις, ένα σου λέω. Αν τους αγαπάς, μην τους βασανίζεις άλλο. Και διάλεξε επιτέλους. Ό,τι κάνω, το κάνω γιατί τους αγαπάω. Αν δεν σας πειράζει, θα μείνω. Εμένα να σας πω την αλήθεια. Δεν σας πειράζει, το βλέπω, οπότε θα μείνω. Σωστά, σαν πως δεν θα μάθεις τι θα πούμε. Λοιπόν, λέω να περάσουμε στο θέμα. Βεβαίως, απαρτία έχουμε. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Να μιλήσω εγώ. Εσύ δεν είσαι τακτικό μέλος, είσαι απλός παρατηρητής. Καλά. Γιάννη, θέλεις να μιλήσεις εσύ? Όχι, αν θέλεις να μιλήσεις εσύ, ευχαρίστως. Όχι, αν θες να αρχίσεις εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μα και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπούλα, μίλα εσύ, γιατί αυτοί σκοπεύουν να το ξημερώσουν απόψε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν θα φύγουμε από αυτό το δωμάτιο αν δεν πάρουμε μια τελεσίδικη απόφαση. Που θα ορκιστούμε ότι θα την τηρήσουμε μια για πάντα. Εγώ ορκίζομαι. Ποιος σε ρώτησε εσένα? Καλά, πουλάκι μου, συνέχισε. Μήπως ξέρω τι να πω. Εγώ είμαι μπλεγμένη σε μια ιστορία που δεν μπορώ καν να εξηγήσω. Όταν γνώρισα τον Πέτρο, μου φάνηκε τόσο άνωστος, τόσο ουδέτερος, τόσο καθώς πρέπει. Ένας κυριούλης. Με φρεσκογυαλισμένα παπούτσια, καλοχτενισμένα μαλλιά και τσάκις στο παντελόνι. Πέτρο, λυπάμαι, αλλά μάλλον για σένα χτυπάει η καμπάνα. Μην το πάρεις προσωπικά, αλλά διάλεξε το Γιάννη. Όχι, μαμά. Γιατί εγώ αγάπησα τον Πέτρο ακριβώς για όλα αυτά. Τα φρεσκογυαλισμένα παπούτσια, τα καλοχτενισμένα μαλλιά, τη τσάκις στο παντελόνι. Γιάννη, συγγνώμη, έκανα λάθος. Πέτρο, συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Μαμά, έμεινες με την υπόσχεση να μην με διακόπτεις. Γιατί, θα πεις κι άλλα? Φυσικά. Όχι, Άννα, μην πεις τίποτα. Το βλέπω καθαρά πως πρέπει να φύγω εγώ. Όχι, Γιάννη. Έτσι του λες κι εσύ, όχι, αφού θέλει να φύγει, άστονε. Βεβαίως και θα φύγω, Γιολάντα, για να ησυχάσεις κι εσύ. Γιατί αν μου έλεγε Άννα μου ότι σε τράβηξε η ομορφιά του Πέτρου ή κάποιο άλλο του προτέρημα, θα έλεγα ότι απλά είσαι ερωτευμένη. Αλλά βλέπω ότι τον αγαπάς πραγματικά. Ναι, αυτό όντως το είπε. Τον αγάπησε από τα παπούτσια του η μπούλα μου και η λάσκαρη. Γι' αυτό θα φύγω. Δεν γυαλίζεις και εσύ τα παπούτσια σου, τι να σου κάνω εγώ. Καληνύχτα. Γιάννη. Αφού κάποιος πρέπει να φύγει, έτσι δεν είναι? Ας μην το κάνουμε πιο δύσκολο το πράγμα. Όχι, Γιάννη, δεν θα φύγεις εσύ. Δεν θα φύγω εγώ. Όχι.
Άρα. Πέτρο, λυπάμαι, δεν στάθηκε τυχερό μια άλλη φορά, ίσως. Όχι, ούτε ο Πέτρος θα φύγει. Και τι θα γίνει, θα φύγεις εσύ και θα τους αφήσεις εδώ μέσα μόνους να χαρούνε τον ερωτά τους. Αυτό που προσπαθώ τόση ώρα να πω είναι ότι δεν θέλω να μείνω. Με τον Πέτρο. Όχι. Τον θες τον Πέτρο. Όχι. Θες τον Γιάννη. Όχι. Αμά μου, ρε μπούλα, τέτοιο σασπένς. Έχω να το ζήσω από τότε που πήραμε το κύπελο Ευρώπης στο μπάσκετ. Σταματήστε επιτέλους, κυρία Γιολάντα. Εγώ, παιδί μου, για να βοηθήσω. Μα τι να βοηθήσετε. Εδώ δεν υπάρχει καν πρόβλημα. Δεν το βλέπετε. Εγώ βλέπω ακριβώς το αντίθετο. Όποιος και να μείνει, όποιος και να φύγει, είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα. Αυτός που θα μείνει δεν πρόκειται να το ευχαριστηθεί ποτέ. Γιατί στη μέση θα είναι πάντοτε το φάντασμα του άλλου. Το ξέρω. Αφού το ξέρεις, τι συζητάμε. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είμαστε ένα τρίο. Το μόνο που μπορεί να απομείνει μετά από ένα τρίο είναι τρεις μόνοι τους. Γιατί? Γιατί είναι νομοτέλεια, Άννα. Αν εσείς οι δύο νομίζετε ότι μετά από όλα αυτά που γίνανε μπορείτε να μείνετε μαζί, μείνετε. Εγώ δεν μπορώ, φεύγω. Πέτρο! Τι Πέτρο! Δεν το βλέπεις ότι είμαστε στο τελευταίο επεισόδιο αυτής της ιστορίας? Όχι. Πώς όχι, Άννα μου? Εγώ αρνούμαι να δεχτώ αυτή την ομοτέλεια. Αν φύγει ο ένας, πρέπει να φύγετε και οι δύο. Και εγώ δεν θέλω να μείνω μόνη μου. Για μια στιγμή για να καταλάβω, μπούλα. Ο ένας δεν φεύγει, ο άλλος δεν φεύγει. Τι θα γίνει? Ό,τι θέλει ας γίνει. Άννα, εγώ το μόνο που θέλω να κάνω είναι να μείνω. Αλλά πώς? Όπως ήταν μέχρι τώρα. Μα μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ο Πέτρος. Γιατί τώρα που το ξέρεις, τι άλλαξε? Άλλαξε εγώ δεν είμαι η ίδια. Βέβαια, έτσι που το λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μόνο με ψέμα και υποκρισία μπορεί να συνεχίζεται μια σχέση. Άννα, δεν σε καταλαβαίνω. Μέχρι πού θέλεις να το φτάσουμε το πράγμα? Δεν θέλω να φτάσουμε. Έχουμε φτάσει. Να το δούμε μόνο χρειάζεται. Εγώ το βλέπω. Αλλά είναι μεγάλο ρίσκο. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλο ρίσκο η αγάπη? Δηλαδή η μοναξιά ή το ρίσκο? Εγώ το ρισκάρω. Γιάννη, πες μου ότι δεν άκουσα καλά. Καλά άκουσες, Γιολάντα. Χριστέ μου, θα πάθω συμφόρηση. Δεν σου παραμείνεις, γιατί έμεινες? Γιατί νόμιζα ότι θα είναι ένα συνηθισμένο καυγαδάκι. Πού να φανταστώ ότι θα καταλήξετε εκεί? Λοιπόν, τώρα που το είδες, μπορείς να πηγαίνεις. Τώρα είναι που δεν πηγαίνω. Πέτρο, είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Πες μου ότι δεν το παίρνεις εσύ αυτό το ρίσκο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να ρισκάρω. Το ξέρα, μπράβο, παιδί μου. Ευτυχώς υπάρχει ένα μυαλωμένο παιδί ανάμεσά σας. Αυτή τη φορά όμως αξίζει τον κόπο. Σβήνω. Αυτό έχω να πω, σβήνω. Μια μάνα είχε την πέθανε. Μπορείς να μην γίνεσαι γελία. Κι εσείς μπορείτε να λογικευτείτε. Μαύρη Γιολάντα, δεν το βλέπεις? Δύο λογικές λύσεις υπάρχουν. Ή η διάλυση ή έτσι. Κι εσείς προτιμάτε το έτσι? Απ' τη διάλυση. Χριστέ μου, τι ακούω, η δόλια μάνα! Συγγνώμη, κυρία Γιολάντα, μήπως έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο? Ναι, να σηκωθείτε, να φύγετε, να πάτε στα σπίτια σας, να μας έψετε μόνες μας. Μα αυτό θα ήταν δειλία, κυρία Γιολάντα. Λιποταξία. Και αυτό που κάνετε εσείς είναι τόλμη? Ναι, Γιολάντα, γιατί μέχρι χθες κάναμε ό,τι κάνουν όλοι. Τα στραβά μάτια. Ενώ τώρα έχουμε την τόλμη να το κάνουμε φανερά. Να μοιραστείτε μια γυναίκα. Μήπως αυτό δεν κάναμε μέχρι τώρα? Θεέ μου, τη σκέψη ανήκουστη, τη μοιρασιά ανίερη. Πού το ανίερο, κυρία Γιολάντα? Μα η θρησκεία μας λέει και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν. Δεν λέει και έσονται οι τρεις εισάρκαν μίαν? Αυτό το είπαν οι πατέρες. Ο Χριστός ευλόγησε κάθε μορφή αγάπης. Δεν ξέρω τι έκανε ο Χριστός. Εγώ δεν το ευλογώ αυτό το πράγμα. Αντίθετα, το καταργέμαι. Δεν ζητήσαμε την ευχή σου. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ τολμηρό, πολύ extravagant. Μα δεν παριστάνουμε τους προοδευτικούς. Ορίστε, ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε. Πέτρο μου, όποιος είναι προοδευτικός, ψηφίζει συνασπισμό. Δεν κάνει αυτές τις ασχημίες. Μα δεν είναι ασχημία, είναι απλά λίγο ασυνήθιστο. Και αναποτελεσματικό, το λέει και το τραγούδι. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Συνεχίζει το ίδιο τραγούδι. Ναι, αλλά αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι δίχως χάντρες, όπως είπε και ο μεγάλος ο Μητσάκης. Εγώ λοιπόν δεν το βρίσκω καθόλου σωστό. Θα αμφισβητήσουμε τώρα και το συγχωρεμένο το Μητσάκη που ανέθραψε γενναίες και γενναίες με αυτή την αρχή? Όχι, αμφισβητώ την αρχή που λέει ότι πρέπει να τιμωρηθώ για αυτό που μου συνέβη. Γιολάντα, αν ηρεμήσεις, θα δεις ότι δεν ήρθε και στην τέλεια του κόσμου. Δέστε το λογικά. Αρνούμε! Και βλέπω ότι τσάμπα χάνω τα λόγια μου. Εσείς δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο. Εσείς δεν σέβεστε ούτε θρησκεία ούτε οικογένεια, ούτε το να ύμνει στο Μητσάκη με τα ωραία τραγούδια του. Καληνύχτα. Βρε κορίτσι μου, τώρα που είσαι πιο νυφάλια και έχει ξελαμπικάρει το μυαλό σου, τα ξανασκέφτηκες αυτά που είπαμε? Ναι, μαμά μου, τα ξανασκέφτηκα κι εγώ και ο Γιάννης και ο Πέτρος και δεν αλλάζουμε την απόφαση που πήραμε. Και έτσι δηλαδή θα μοιράζεσαι ανάμεσά τους? Γιατί αυτό δεν έκανα μέχρι τώρα? Όταν μια γυναίκα μοιράζει την αγάπη της σε δύο άντρες, δεν μπορεί κάποιος δεν θα πάρει τη σωστή του δόση.
Και τι είναι ρε μάνα η αγάπη, σακί με φασόλια που άμα δώσει τον ένα θα λείψει από τον άλλον. Σακί με φασόλια μπορεί να μην είναι, αλλά δεν είναι και μια ανεξάντλητη ποσότης. Μαμά, η αγάπη φέρνει αγάπη και όσο περισσότερη δίνεις, τόσο πολλαπλασιάζεται μέσα σου. Κάτι σαν τους πέντε άρτους. Περίπου. Ωραία, κι εγώ σου λέω από αγάπη είσαι τίγκα. Την κοινωνία με τη μούτρα θα την αντικρίσεις. Με αυτά που έχω. Και πώς θα τους παρουσιάζεις, Μπούλα, από εδώ ο άντρας μου και από εκεί το αίσθημά μου. Μαμά, δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Μπούλα, σύνελθε, είσαι η διευθύντρια ειδήσεων σε ένα μεγάλο κανάλι. Αυτά τα επαναστατικά που λες είναι για ανεύθυνα κοριτσόπουλα 20 ετών. Κι εγώ είμαι σαραντάρα και επειδή σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες, έχω διπλή επαναστατικότητα. Και θα την πληρώσεις με διπλή ταρίφα. Μπούλα, αυτές οι τρέλες δεν είναι για την ηλικία σου. Και τι είναι ρε μαμά για την ηλικία μου, να νοικοκυρευτώ με έναν αντρούλι. Μα τι είναι αυτός ο αντικομφορμισμός που σε χτύπησε κατά κέφαλα στα 40 σου. Αυτές τις ελεύθερες σχέσεις τις κάνανε τα παιδιά των λουλουδιών στα Μάταλα τη δεκαετία του 70. Και γιατί να μην τις κάνουμε και τη δεκαετία του 90. Εξάλλου τα 70's έχουν ξανάρθει στη μόδα. Λοιπόν αυτό μου μένει μόνο να σε δω και χύπησα. Η κόρη μου η χύπησα. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό, μαμά. Καλά, εσύ δεν είπες ότι θα κάνετε ό,τι κάνανε και οι χίπηδες. Όχι να γίνουμε και γκραντ σαν το Βασίλειο Κοστέτσο. Αλλά εσύ το έχεις βάλει αμέτη μου χαμέτη να κάνεις χαρέμι. Χαρέμι με δύο, πολύ φτωχό. Τα χαρέμια έτσι αρχίζουν, μην νομίζεις. Α, ωραία. Λοιπόν, κι εγώ θα γίνω μια Ελληνίδα με χαρέμι. Μην ξεχάσεις να πάρεις τον Ευγένιο για Ιουσουφάκη να σας πατάει τους ναργιλέδες. Δεν θα παραλείψω, λοιπόν. Ο χρόνος σας τελείωσε. Πρέπει να φύγω να πάω σπίτι. Γιατί τόση βιασύνη. Γιατί έχουμε τραπέζι το βράδυ. Τι είπες? Ναι, μαμά, το συζητήσαμε και αποφασίσαμε να μην χωρίσουμε κανέναν. Δηλαδή, θα μένετε και οι τρεις στο σπίτι σου? Όχι, βέβαια. Εγώ θα μένω σπίτι μου, ο Πέτρος στο δικό του και ο Γιάννης προσωρινές του Ευγένιου. Αλλά θα ξέρει ο ένας για τον άλλον. Ναι. Και αυτή είναι η μόνη διαφορά. Μέχρι τώρα είμαστε μαζί και οι τρεις, αλλά κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα θα είμαστε μαζί, αλλά φανερά. Και οι τρεις ταυτοχρόνως. Όχι βέβαια, εκ περιτροπής, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Και αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν καλό. Όταν μια γυναίκα μοιράζει την αγάπη της σε δύο άντρες, δεν μπορεί κάποιος δεν θα πάρει τη σωστή του δόση. Και τι είναι ρε μάνα η αγάπη, σακί με φασόλια, που άμα δώσει τον ένα θα λείψει από τον άλλον. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Μη μου πεις τώρα και το μια γυναίκα δύο άντρες κομπολόιδιχος χάντρες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Πού το ξέρεις? Κόρη σου είμαι, κάτι ξέρω κι εγώ για σένα. Δηλαδή το έχεις αποφασίσει, θα κάνεις χαρέμι. Ναι μαμά, και μην αρχίσεις τώρα να μου λες για χίπηδες και μάταλα. Μπούλα, διαβάζεις τη σκέψη μου. Ναι μαμά. Και επειδή ξέρω τι θα μου πεις, σου λέω ότι σε αυτή την απόφαση μας οδήγησε η ίδια ζωή. Και αν είναι κάτι να την αλλάξει, αυτό θα είναι πάλι η ίδια η ζωή. Και πώς θα τους παρουσιάζεις την κοινωνία, από εδώ ο άντρας μου και από εκεί το αίσθημά μου. Αχ, μαμά, δεν με ενδιαφέρει η κοινωνία. Δεν σου μιλάω για την κοινωνία έξω, για εδώ μέσα, στο κανάλι σου λέω. Εδώ μέσα είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα το δουν το πράγμα πολύ πιο προοδευτικά και πολύ πιο ανοιχτόμυαλα από σένα. Πες μου, παιδί μου, τι κάνει αυτή η τρελή κόρη μου. Καλά είναι. Όχι ως υγεία. Με τα αισθηματικά της τι κάνει. Δεν ξέρετε. Μα επειδή ξέρω γι' αυτό αγωνιώ. Και αφού ξέρετε κυρία Γιολάντα τι με ρωτάτε. Με την κρυφή ελπίδα μήπως με διαψεύσεις. Με αυτή την κρυφή ελπίδα θα μείνετε. Δηλαδή τάχει και με τους δύο. Από όσο ξέρω ναι. Και βρε παιδί μου πώς λειτουργεί αυτό το τρίο δεν μπορώ να καταλάβω. Τι δεν καταλαβαίνετε κυρία Γιολάντα. Τη μία βγαίνει με τον ένα, την άλλη βγαίνει με τον άλλο. Φαντασία χρειάζεται. Αναισθησία χρειάζεται βασικά. Και από ό,τι φαίνεται η Μπούλα διαθέτει μεγάλα αποθέματα. Ελάτε τώρα, κυρία Γιολάντα, μην την κατηγορείτε έτσι την Άννα. Εντάξει, τι να κάνει, έχει μερικά προβλήματα αυτή την περίοδο. Αλλά όπου να είναι, θα το βρει το δρόμο της. Πότε περιμένει να τον βρει το δρόμο της, σαραντάρα γυναίκα, όταν θα βγει στη σύνταξη? Όχι, πολύ πιο νωρίς, φαντάζομαι. Εξάλλου δεν μπορεί να μοιράζεται ανάμεσά τους τόσο καιρό, όταν ο ένας ξέρει για τον άλλον. Και δεν μου λες, βρε φούλη, όταν βγαίνει με το Γιάννη, να πούμε, ο Πέτρος τι κάνει? Τακτοποιεί τη συλλογή των γραμματοσύμων του. Μαζεύει γραμματόσημα. Ελάτε τώρα, τρόπος του λέγει, κυρία Γιολάντα. Α, και δεν μου λες με ποιον βγαίνει πιο συχνά, με τον Πέτρο ή με τον Γιάννη? Τώρα δεν ξέρω και την ακριβή αναλογία. Με το μάτι, πώς το κόβεις? Δεν κόβεται αυτό με το μάτι. Αμπά, εδώ είσαι Γιολάντα. Ναι, πέρασα εκεί πάνω από μια καλησπέρα.
Και επειδή πέρασες και είπες την καλησπέρα, σκέφτηκες να εκμεταλλευτείς το χρόνο σου πιο επικοδομητικά. Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω, Γιολάντα, ότι όταν θέλεις να μάθεις κάτι για τα προσωπικά μου, καλύτερα να έρχεσαι κατευθείαν σε μένα. Είναι τουλάχιστον κατηνιά από μέρους σου να βγαίνεις στη ρούγα και να ρωτάς δεξιά και αριστερά. Μα δεν μιλούσαμε για σένα, Μπούλα. Μιλούσαμε, Φούλη. Όχι, καλέ, να, εδώ λέγαμε διάφορα άσχετα. Α, για τον καιρό, ας πούμε. Ναι, που είναι έθριος. Αν δεν ρώταγες τι κάνω με τον Γιάννη και τον Πέτρο. Όχι, βέβαια, για τόσο κουτσομπόλα με έχεις. Ναι. Με έχεις παρεξηγήσει, Μπούλα. Εγώ θεωρώ την ιδιωτική ζωή του άλλου χώρο ιερό και απαραβίαστο. Α, έτσι. Μπράβο τότε. Βεβαίως, διότι πιστεύω ότι καθένας μπορεί να διαθέτει τον εαυτό του ερωτικός σε έναν ή περισσότερους συντρόφους, χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν. Μπράβο, βρε Γιολάντα. Πολύ χαίρομαι που έχω μια τόσο φιλελεύθερη μαμά. Μωριά στο διάλο. Θα κοροϊδέψει και από πάνω. Μαμά. Να έρθω εκεί να σε πιάσω από το μαλλί, να σου πω εγώ. Κυρία Γιολάντα. Τι, κυρία Γιολάντα. Έχω ανεχθεί και έχω ανεχθεί από αυτό το παλιό κόριτσο. 16 ετών τα φτιάξε με τον καθηγητή των μαθηματικών. Δεν μίλησα. 18 ετών έγινε κομμουνίστρια. Πάλι δεν μίλησα. Παράτησε το πανεπιστήμιο για τη δημοσιογραφία. Κι εγώ πάλι δεν μίλησα. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το φάω. Νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να διαθέτει ερωτικό στον εαυτό του σε έναν ή και περισσότερους συντρόφους χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν. Ποιο ζώο το είπε αυτό? Εσύ, προηγουμένως, δεν το εννοούσες? Το εννοούσα, αλλά όχι για την κόρη μου. Κυρία Γιολάντα, να σας πω κάτι. Άμα αυτοί τα βρίσκουν μεταξύ τους, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Έχει δίκιο. Και όπως λέει και ο πάνσοφος λαός μας, σαν θέλει νύφικη γαμπρή, τύφλα να έχουν υπεθερεί. Διακόπτω. Μπάμπα, εδώ λέγαμε κάτι ασήμαντο για τον καιρό. Που είναι έθριος. Μπορείς να δεις κάτι? Τι πράγμα? Κάτι που διάβασα στην εφημερίδα Κουσκούς στη στήλη ψιθυρίσματα. Το Πασόκ προτείνει για δήμαρχο της Αθήνας τη Μίμη Ντενίση. Όχι αυτό, καλέ, δίπλα. Παντρεύονται ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τη Ρούλα Κορομιλά. Ναι, καλέ, πότε? Όχι αυτή την είδηση, Άννα, μα από κάτω. Ερωτική τραμπάλα. Αυτό. Είναι δύο, είναι γοητευτικοί, είναι τηλεπαρουσιαστές και δεν μοιράζονται μόνο το ίδιο δελτίο, αλλά και την ωραία διευθύντριά τους. Αφού αυτούς δεν τους πειράζει, εμείς την απούμε δύο ανθόσπαρτων. Το διάβασα, μάλιστα. Και δεν έχεις να πεις τίποτα? Όχι. Δεν θα τους κάνεις μήνυση? Όχι. Διότι πρώτον δεν με κατονομάζουν. Και δεύτερον λένε την αλήθεια. Όχι, μαμά μου, δεν δίνω σημασία σε εφημερίδα σαν το Κουσκούς. Σιγά την έγκυρη εφημερίδα. Και τι περιμένεις για να δώσει σημασία να σε γράψει η εφημερίδα της κυβερνήσεως? Εδώ που τα λέμε, βρε Άννα μου, αυτό εδώ πέρα είναι ένα μικρό δείγμα ότι αυτή η ιστορία έχει αρχίσει να συζητιέται και παρά έξω. Από τέτοια μικρά ξεκινάνε τα σκάνδαλα, τώρα έγινε αυτή η μικρή δημοσίευση. Θα έρθουν και οι μεγάλες. Τις βλέπω κιόλας μπροστά μου. Αμαρτωλές ειδήσεις στο Media Channel. Άννα Ραγιά, η μεσαλίνα των ειδήσεων. Λάγνες διευθύντριες, παθιασμένοι παρουσιαστές. Μητέρα, παραλυρείτε. Δεν παραλυρώ. Προβλέπω το μέλλον. Εσύ κοιτάσαι αλούτα. Κορόιδευε, Μπούλα, αλλά θα με θυμηθείς. Θα ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο με αυτή την ιστορία. Μ' αρέσει που έλεγες ότι το κουτσομπολιό για σας τους τρεις θα μείνει σε έντυπα σαν το Κουσκούς. Γιατί το λες αυτό? Ορίστε, έγκυρη και σοβαρή αθηναϊκή πρωινή εφημερίδα. Διάβασε εκεί. Πού καλέ? Εκεί, στη στήλη η Πανδώρα. Ο Πέτρος του Σκανδάλου, ωραίος δημοσιογράφος, αφού αναστάτωσε τη ζωή δημοσιογραφικού ζευγαριού. Όπως βλέπεις, έχουν αρχίσει να γράφουν παντού για σας. Και τι θες να κάνω? Κανονικά θα έπρεπε να κάνεις μήνυση. Αλλά πώς, ραζίλη θα γίνεις και το ξέρεις. Μαμά, μπορείς να μην ανακατεύεσαι. Εγώ ευχαρίστως. Αλλά εδώ ανακατεύεται ολόκληρη η Ελλάς. Όχι και ολόκληρη η Ελλάς. Μόνο στη Βουλή που δεν το έχουν συζητήσει ακόμα. Δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να το συζητήσουν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό ήρθες να μου πεις. Όχι, εγώ πέρασα γιατί ζήτησε να με δει ο πρόεδρος και παρεπιπτόντως σου είπα και για τις πομπές σου. Ωραία λοιπόν, άντε πήγαινε στον πρόεδρο και άσε με εμένα με τις πομπές μου. Γιολάντα, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Αλλά εδώ το πράγμα έχει αρχίσει να χοντρένει. Ίσως θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα. Μη με ταράζεις, Χριστόφορε. Μια νεανική τρέλα είναι. Τι νεανική, Γιολάντα μου? Εδώ άλλοι σε 40 τους έχουν και εγγόνια, που λέει ο λόγος. Η Μπούλα μου είχε μια πιο αργή ανάπτυξη. Α, σε παρακαλώ. Οι μέτοχοι του καναλού έχουν αρχίσει να θορυβούνται με όλες αυτές τις δημοσιεύσεις εις βάρος του δελτίου ειδήσεων. Φοβούνται ότι οι τηλεθεατές θα αρχίσουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Πρώτα απ' όλα θα καλέσω και τους δύο να τους επισημάνω το πρόβλημα και θα τους νουθετήσω. Και αν δεν υπακούσουν στις νοθεσίες σου? Α, τότε ίσως αναγκαστώ να πάρω σκληρότερα μέτρα.
Απόλυση, Χριστόφορε. Α, σε παρακαλώ, Γιολάντα, δεν έχω να ακούσω τίποτα. Και καλό θα ήταν αυτή τη φορά να μην ανακατευθείς καθόλου. Σε παρακαλώ, Ιουλία, μη μου κάνεις άλλο κουβέντα. Πήγαινε πέστα στην μπούλα, πήγαινε πέστα στο γιο σου. Η Άννα με διώχνει. Ο γιος μου με διώχνει. Και πρέπει να σε φάω εγώ στη μάπα. Να με φά στη μάπα. Τόσο πολύ λοιπόν σε ενοχλώ. Τόσο φυσικό σου φαίνεται αυτό που συμβαίνει. Ε, ναι, μου φαίνεται φυσικό και να με αφήσει ήσυχη. Το βρίσκεις δηλαδή σωστό αυτό που κάνει η κόρη σου? Πρώτον, δεν το κάνει η κόρη μου, το κάνουν και οι τρεις τους. Και δεύτερον, αφού αυτό αποφασίσανε, το μόνο που σου μένει να κάνεις είναι να ηρεμήσεις και να το αποδεχτείς. Εσύ αυτό κάνεις? Ναι. Ε, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα στείλεις διαμαρτυρία στον ΟΗΕ? Γιολάντα, σε ξαναρωτώ. Το βρίσκεις φυσικό αυτό που γίνεται? Να μη σε νοιάζει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ναι, δεν το θεωρώ και έγκλημα. Δεν είπα ότι κάνανε έγκλημα, αλλά όσο και να πεις, είναι αφύσικο. Για τη δική μας κοινωνία. Υπάρχουν κοινωνίες που θεωρείται φυσικό. Οι Εσκιμώοι, όταν φιλοξενούν κάποιον, του δανείζουν και τη γυναίκα τους. Ναι, αλλά ο Γιάννης μου δεν είναι Εσκιμώος. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχει Εσκιμώικο αίμα μέσα του? Τι θέλεις να πεις τώρα? Με κατηγορείς ότι έχω πάει με Εσκιμώ? Όχι εσύ, καλά, καμιά γιαγιά του. Όχι, Γιολάντα. Ο Γιάννης είναι Έλλην και Ορθόδοξος. Και αυτό που κάνει είναι αμαρτία. Γιατί ο Θεός ευλόγησε το ζευγάρι. Τον Αδάμ και την Εύα. Είχε η Εύα δύο άντρες? Πού να τον βρει, Χριστιανή μου, το δεύτερο, αφού μέσα στον παράδεισο ήταν μόνη της με τον Αδάμ. Ήθελε, δεν ήθελε, σε αυτόν καθότανε. Αν υπήρχε και δεύτερος, δεν ξέρουμε τι θα έκανε. Και γιατί ο Πάνσοφος ο Πλάστης έφτιαξε μόνο έναν Αδάμ? Επειδή ήξερε ότι αν έφτιαχνε και δεύτερον, η Εύα θα λιγουρευότανε και τον άλλον. Όχι, Γιολάντα. Έφτιαξε μόνον έναν για να δείξει ότι οι άνθρωποι δεν ζευγαρώνουν κατά τριάδες. Μέχρι τρεις είναι δεσμός, το έχεις ακούσει? Όχι! Και με βρίσκει τελείως αντίθετη. Γιατί είσαι συντηρητικιά και το καινούριο σε σοκάρι, σαν τους ιεροεξεταστές. Μόλις τους είπε ο Γαλιλαίος ότι η γη κινείται, φρικάρανε. Ε, δεν θα με πεις και ιερή εξέταση επειδή έχω ηθικές αρχές. Ιουλία, τα παιδιά μας δεν είναι ανώμαλα, είναι απλώς αντικομφορμιστές. Πώς ήταν ο Πικάσο? Είχε ο Πικάσο δύο γυναίκες? Όχι, καλέ, ζωγράφιζε άλλαν τ' άλλον. Έχεις δει εκείνες τις κοπέλες της Αβινιόν? Η μια κουτσή, η άλλη αλήθωρη, η άλλη παραπληγικιά. Έσχος, κι όμως, λέει ο άλλος, αριστούργημα της τέχνης. Κι εγώ τώρα πρέπει να κάνω τη μοντέρνα και να πω ότι μ' αρέσει. Ο Πικάσο? Όχι, Γιολάντα, αυτό που κάνουν τα παιδιά μας. Εγώ έτσι κάνω. Και για τον Πικάσο και για τον Μπρακ και γενικώς για ό,τι δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εδώ δεν πρόκειται για αφηρημένη τέχνη. Εδώ καταλαβαίνεις πολύ καλά τι κάνουνε. Ναι, αλλά κάνω ό,τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί θες να καλύψεις την κόρη σου. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι όλα αυτά που μου έλεγες εδώ και τόση ώρα είναι μπούρδες και δεν τα πιστεύεις. Γιατί στο βάθος ξέρεις ότι η κόρη σου είναι μια ακόλαστη, μια λουκριτή αβοργία. Ε, ναι, λοιπόν. Νομίζεις ότι εγώ δεν στεναχωριέμαι, επειδή το παίζω τρελή? Ιουλία, τα πράγματα είναι πολύ πιο σκούρα από όσο νομίζεις. Έπιασε και τρίτον, ο Χριστός και η Παναγία. Μωρέ, να ήταν αυτό, καλά θα ήταν. Τι δύο, τι τρεις. Ε, και ποιο είναι το πιο σκούρο? Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα και τα ξεφτιλίκια στον τύπο, σκεφτήκανε από το κανάλι να τους απολύσουνε. Τι? Ναι, τους μάζεψε ο πρόεδρος και τους είπε ότι αυτό το μενάζα τουρα που έχουν μεταξύ τους βλάπτει το κύρος του καναλιού και αυτοί θυχτήκανε και υπέβαλαν την παρατησή τους. Και οι τρεις? Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και κάθεσαι εσύ και μου λες για Αδάμ και Εύες. Εδώ η Ιουλία καταστρέφονται επαγγελματικό στα παιδιά μας. Γιολάντα, κάτι πρέπει να κάνεις. Εσύ έχεις μέσα στο κανάλι. Είσαι στο συμβούλιο. Να πας και να τους πεις να μην κάνουν δεκτές τις παρατήσεις τους. Τους το είπα. Αλλά είμαι εγώ για να με πάρουν στα σοβαρά στο συμβούλιο. Να το ξαναπείς, Γιολάντα, να το ξαναπείς. Κι αν θέλουνε να απολύσουνε κάποιον, ας απολύσουνε αυτόν τον Πέτρο. Τον Πέτρο του σκανδάλου που μπήκε ανάμεσα στα παιδιά μας και τους διέλυσε το σπίτι. Διώχτον, διώχτον, Χριστόφορε, σε παρακαλώ. Ποιον καλέ τον Πέτρο? Ναι, αυτό το δολοφόνο με το αγγελικό πρόσωπο. Διώχτον και εγώ θα σου φέρω στη θέση του όποιον θέλεις. Θέλεις τον Εμίλιο Λιάτσο, θέλεις τον Θοδωρή Δρακάκη, θες τον Λάρι Κίνγκ. Θα στον εχρυσώσω και θα στον φέρω από την Ατλάντα. Τι να τον κάνουμε, καλέ τον Λάρι Κίνγκ? Να λέει τις ειδήσεις παστά σαν την Κρίστα. Θα του κάνω εγώ ιδιαίτερο λιγκουαφόν. Όχι, Γιολάντα μου, δεν χρειαζόμαστε κανέναν γιατί δεν θα απολυθεί κανείς. Τι είπες? Δεν γίνονται δεκτές οι παρετήσεις. Γιατί? Κοίταξε να δεις, Γιολάντα. Κι εγώ στην αρχή νόμιζα ότι όλη αυτή η κατάσταση βλάπτει το κανάλι.
Αλλά μετά από μερικές μέρες παρατήρησα αυτό. Τι είναι αυτό? Ακροματικότητες, Γιολάντα. Από την ημέρα που άρχισαν τα κουτσομπολιά για το τρίο, το δελτίο πήρε διπλάσιο ποσοστό. Κοντέψαμε να χτυπήσουμε και τους Μίτσους. Δηλαδή? Κοίταξε, Γιολάντα μου, εγώ σαν άνθρωπος εύχομαι τα παιδιά να βγουν από αυτή τη δύσκολη αισθηματική κατάσταση. Αλλά σαν πρόεδρος του καναλιού, εύχομαι να παραμείνουν τρεις και δυνατόν να γίνουν και τέσσερις που λέει ο λόγος. Χρησιμοποιείς την προσωπική ζωή της κόρης μου για την ακροαματικότητα. Δεν της είπα εγώ να κάνει ό,τι κάνει, αλλά μια που το κάνει, το χρησιμοποιώ. Χριστόφορε, είσαι κυνικός. Όχι, Γιολάντα μου, τηλεόραση κάνω. Ιουλία, είμαστε αποκλεισμένες από παντού, από κλειράτς και αέρος. Κανείς δεν συμπαραστέκεται στον αγώνα μας. Ώστε ο πρόεδρος μας πρόδωσε. Ναι, ο Θεομπέχτης, για την ακροαματικότητα. Και τι θα κάνουμε τώρα, Γιολάντα? Θα κάνουμε τις μοντέρνες και θα καθίσουμε να τους καμαρώνουμε? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Θα τους διαλύσουμε. Πώς καλέ, με τα ΜΑΤ? Όχι, Ιουλία. Οι επιθέσεις από τα έξω τους συσπυρώνουν χειρότερα. Αυτοί από μόνοι τους πρέπει να διαλυθούν έτσι κι αλλιώς. Ένα τρίο έχει μέσα του το σπόρο της διάλυσης. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το σπόρο της καταστροφής να βλαστήσει. Πώς, θα τους ποτίζουμε? Περίπου. Μια βροχή είναι ό,τι χρειάζεται. Και τους την έχω έτοιμη. Αυτή είναι η βροχή? Αυτή δεν είναι βροχή, αυτή είναι μπόρα, καταιγίδα. Μα τι είναι αυτή η κοπέλα? Η Βάνα, η κόρη μιας φίλης μου, που δέχτηκε να με βοηθήσει. Πώς? Θα προσληφθεί με μια δικαιολογία στο κανάλι. Με τι στόχο? Όχι βέβαια την πάταξη της ανεργίας. Αλλά τι? Η Ιουλία, πιστεύεις ότι ο Γιάννης και ο Πέτρος θα μείνουν αφοσιωμένοι στην πούλα με μια τέτοια κούκλα μέσα στα πόδια τους? Γιολάντα, είσαι δαιμονία. Είμαι απλώς μητέρα. Όχι, Ιουλία μου, μην το συζητάς. Η Βάνα είναι η μόνη λύση. Σου το είπα και τις προάλλες. Αν κάποιος μπορεί να διαλύσει αυτό το καταραμένο τρίγωνο, είναι μόνο μια κούκλα σαν τη Βάνα. Πώς θα προσληφθεί στο κανάλι? Έχει τον τρόπο της η Γιολάντα. Μαμά μου, πολύ χαίρομαι που επιτέλους το πήρας απόφαση και δεν με πρίζεις πια με αυτό το θέμα. Α, ήταν πολύ απλό. Κάθισα και το σκέφτηκα. Μπα, σκέφτεσαι κιόλας. Όσο και να σου κάνει η εντύπωση, μου συμβαίνει μερικές φορές. Ναι, και τι σκέφτηκες? Ένα, είπα, τι κλαις και χτυπιέσαι, Γιολάντα, για να το διαλύσουν, αφού έτσι κι αλλιώς θα το διαλύσουν. Α, μιλάμε ότι σκέφτηκες πολύ. Δεν χρειάζεται μεγάλη περίσκεψη. Λίγο ψύχρεμα να το δεις το πράγμα. Μπορείς να καταλάβεις σίγουρα τι μέλλον έχετε εσείς οι τρεις. Τι μέλλον? Αβέβαιο. Μαμά, κάθε αληθινή ερωτική ιστορία έχει αβέβαιο μέλλον. Είναι τόσο αληθινή ιστορία η δική σας? Εσύ τι λες? Αμφιβάλλω. Εγώ που τη ζω δεν αμφιβάλλω. Ούλα, είσαι σίγουρη ότι ο Πέτρος και ο Γιάννης σ' αγαπούν αληθινά? Όταν ένας άντρας δέχεται να μοιραστεί μια γυναίκα με κάποιον άλλον, είναι δυνατόν να μην την αγαπάει αληθινά? Δεν είναι πάντα η αγάπη που το κάνει αυτό. Μπορεί να είναι μία ανασφάλεια, μπορεί να είναι μία ανάγκη, μπορεί να είναι μία τρέλα της στιγμής. Έχουμε περάσει πολλά για να είναι μία τρέλα της στιγμής. Δεν τα έχετε περάσει και όλα. Μαμά, για να πάρουν ο Γιάννης και ο Πέτρος αυτή την απόφαση, έχουν κάνει στην πάντα τον εγωισμό τους. Έχουν υποστεί την ειρωνία συγγενών και φίλων. Κουτσομπολιά στον τύπο. Μέχρι να παραιτηθούν έχουν φτάσει. Όλα αυτά είναι δοκιμασίες που πεισμώνουν τον άνθρωπο. Λες δηλαδή να τα κάνουν όλα αυτά για ένα πείσμα? Αποκλείεται. Άμα όλα αυτά δεν είναι ικανά να με πείσουν για την αγάπη τους, τι άλλο μπορώ να κάνω για να τους δοκιμάσω? Υπάρχουν τρόποι. Ξέρω εγώ ένα κόλπο για να δοκιμάσεις αν σε αγαπούν πραγματικά. Δεν κάνω κόλπα, μαμά. Είμαι σίγουρη. Πας στοίχημα? Ούτε στοιχήματα βάζω. Εγώ ένα στοίχημα έβαλα στη ζωή μου και το κέρδισα. Εντάξει. Αφού νομίζεις ότι το κέρδισες, εντάξει. Σ' αφήνω να ζήσεις το παραμύθι της Ταχτοπούτας με τους δύο πρίγκιπες. Πού πας? Να φύγω. Τι θέλεις? Δεν θέλω εγώ τίποτα. Λοιπόν, φεύγω, χαίρετε. Μαμά! Τι είναι, παιδί μου? Δεν μπορείς να λες τέτοια λόγια και μετά να σηκώνεσαι έτσι να φεύγεις. Να πάρω και τα λόγια μαζί μου δεν γίνεται. Όχι, αυτό το κόλπο που έλεγες. Τι ήταν αυτό το κόλπο? Τι το θες, εσύ δεν ήσουν σίγουρη? Σίγουρη είμαι. Έτσι, από απλή περιέργεια ρωτάω. Άντε. Η περιέργεια είναι κακό ελάττωμα. Έχω ένα κακό ελάττωμα, λέγε. Η αληθινή δοκιμασία για έναν άντρα είναι ο πειρασμός. Μπούλα, έχεις τα κότσια να βάλεις τον Πέτρο και τον Γιάννη σε πειρασμό? Λοιπόν, πώς τα πάει η Ιβάνα, τη δασκάλεψα καλά? Μωρέ, εσύ καλά τη δασκάλεψες. Αυτή καλά παίζει το ρόλο της, αλλά τζάμπα την ταλαιπωρούμε την κοπέλα. Καλά, 4 μέρες είναι στο κανάλι και δεν αντέδρασε κανείς. Πω,
Βεβαίως, αντιδράσανε. Η Βαλεντίνη και η Φούλη αντιδράσανε πολύ. Από τον ανδρικό πληθυσμό. Ο Ευγένιος τσίμπησε, αλλά δεν νομίζω ότι μας αφορά. Όχι, αυτός ανήκει στην κατηγορία του Λιγούρη. Αυτοί που μας αφορούν. Λυπάμαι, Γιολάντα, αλλά όταν τους ρώτησα δεν θυμηθήκανε καν το όνομά της. Α, τόσο πολύ. Σημασία δεν της δώσανε. Αυτό θα έπρεπε να σε προβληματίζει περισσότερο. Γιατί να με προβληματίζει που δεν τους άρεσε. Μπορεί να τους άρεσε και να θέλουν να το κρύψουν. Γιολάντα, ακόμα ελπίζεις. Είναι πολύ νωρίς για να παραιτηθώ. Διαπρέπει η Βάνα από ό,τι μαθαίνω. Ο Γιάννης και ο Πέτρος έχουν αρχίσει να συγκινούνται από τα κάλλη της. Ε, όχι να συγκινούνται. Ποιος τα από αυτά, η Βάνα. Ε, βέβαια, ποιος άλλος. Ε, το φουσκώνει λίγο. Γιατί της είναι δύσκολο να παραδεχτεί ότι για αυτούς τους δύο δεν μετράει. Μπα, δεν μετράει. Ε, όχι, βέβαια, δεν μετράει. Της είπαν έναν καλό λόγο και αυτή ήταν το τόσο. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς ήτανε. Τόσο ήτανε, όσο σου έδειξα. Οι μόνοι που έχουν αναστατωθεί είναι η Βαλεντίνη και η Φούλη που μου γκρινιάζουν διαρκώς. Γιατί γκρινιάζουν αυτές πάλι? Για τα θέμητα μέσα που χρησιμοποιεί η Βάνα για να προκαλέσει. Και εδώ που τα λέμε έχουν και κάποιο δίκιο. Αισθάνονται μειονεκτικά με τις τολμηρές εμφανίσεις που κάνει η Βάνα. Εάν ζηλεύουν, ας δυθούν κι αυτές έτσι. Ε, όχι. Γιατί έχουν ένα κάποιο γούστο και λίγο μυαλό στο κεφάλι τους τα κορίτσια. Το έχεις χάσει το στοίχημα, Μπούλα. Ε, όχι, το έχω χάσει το στοίχημα. Δεν λέω βέβαια, η Βάνα είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι και αυτοί οι δύο τη χαζεύουνε. Δεν τη χαζεύουνε απλώς, τι θέλουνε. Ε, όχι τι θέλουνε. Απλώς σαν κάθε ηλίθιο αρσενικό αισθάνονται υποχρέωσή τους να τη φλερτάρουνε. Δεν το κάνουν από υποχρέωση, το εννοούν. Και χωρίς να κουνήσει η Βάνα ούτε το μικρό της δαχτυλάκι. Δηλαδή άμα το κουνήσει τι θα γίνει. Θες να της πω να το κουνήσει. Ε, ναι, λοιπόν πες της. Γιατί δεν μπορώ να πω, έχω μία περιέργεια. Ορίστε, 10:30 ώρα. Γιατί δεν έρχονται? Βούλα, μην ελπίζεις ότι δεν θα έρθουνε, θα έρθουνε. Το ξέρω. Και αυτό είναι που με κάνει άξαλη. Έλα τώρα, μη στενοχωριέσαι. Αφού έτσι κάνουν όλοι. Το έχω υπόψη. Απλώς δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να με προδώσουν τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Μήπως θέλεις να το σταματήσουμε τώρα το αστείο? Όχι, δεν θέλω. Είμαι πολύ περίεργη να δω μέχρι πού θα το φτάσουμε. Δεν θα το δούμε ακριβώς, θα το ακούσουμε. Έστω. Ποιος είναι να έρθει πρώτος? Ο Πέτρος είπε 10:30. Ε, πούντος. Μου είπε 10:30, Νταν. Ας περιμένουμε λοιπόν τον Νταν. Εδώ τον Νταν. Λοιπόν, πηγαίνετε μέσα να κρυφτείτε. Εκεί μέσα. Εδώ το κάμαρα, ναι. Έλα. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα. Την κακή σου την ψυχρίζει την ανάποδα. Έλα, σκάσε, μπορεί να πω. Τι να ακούς, δεν ξέρεις τι θα πούν. Ξέρω τι θα πούν, αλλά θέλω να τους καμαρώνω. Ωραίο το σπίτι σου, Βάνα. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Σάκης. Ναι. Συμπαθητικό παιδί, τρώγεται. Ναι, είναι πολύ γλυκό παιδί και πολύ ευαίσθητο. Γνωριστήκαμε... Τώρα για το Σάκη θα μιλάμε. Ε, τι άλλο να πούμε. Για μας. Τι πράγμα. Πόσο σε θέλω, πόσο με θέλεις. Ξέρεις, Πέτρο, και εμένα μ' αρέσεις πολύ, αλλά... μας χωρίζουν πολλά πράγματα. Είσαι ένας διάσημος εκφωνητής. Κι εγώ μια απλή γραμματεύση. Μα ο έρωτας δεν κάνει διακρίσεις, Βάνα μου. Μήπως η αρετούσα που ήταν μια πριγκυποπούλα δεν ερωτεύτηκε τον ερωτόκριτο που ήταν πολύ κατώτερός της. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι σαν την αρετούσα? Ένα τέτοιο πράγμα. Μόνο οι πλεξούδες και τα πέπλα που σου λείπουνε. Βρε Πέτρο, μ' αρέσεις, αλλά σχεδόν δεν σε ξέρω. Μα γι' αυτό ήρθα, για να γνωριστούμε καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα, Βάνα μου. Ναι, αλλά εμείς οι γυναίκες για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε κάποιον. Μπορώ το κάνουμε αυτό τώρα και με αγαπάς ύστερα. Ύστερα όμως εσύ θα με παρατήσεις. Εγώ να σε παρατήσω. Τι λες βρε κουτό, τι λες βρε Βάνα. Εγώ με το που σε είδα κατάλαβα αμέσως ότι είσαι η γυναίκα που θα ζήσω μαζί της για πάντα. Καλέ, αυτός θα της τάξει και γάμα για να την καταφέρει. Το ξέρω, σε όλες τα ίδια λες. Εγώ ποτέ, εγώ όταν λέω κάτι το εννοώ. Το έχουμε υπόψη. Βάνα, είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Και δεν είναι η Άννα? Ποια Άννα? Σε ξέχασε κιόλας. Η Άννα Ραγιά. Έλα βρε Βάνα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Η Άννα για μένα ήταν κάτι επιδερμικό, ενώ εσύ είσαι κάτι βαθύ. Πόσο βαθύ? Σαν τον Grand Canyon. Τόσο βαθύ όσο και ο πρώτος έρωτας. Μπήκες στη ζωή μου και την άλλαξες. Έσβησες όλες τις γυναίκες που έχω γνωρίσει. Και την Άννα. Μα γιατί επιμένεις τόσο πολύ στην Άννα? Η Άννα είναι μια σχέση ρουτίνας. Μια καθημερινότητα που τη συνεχίζει σχεδόν αφηρημένος. Θα τον σκοτώσω. Τώρα είναι που θα τον σκοτώσω. Κρατήσου γιατί έχουμε και δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Βάνα μου, και μίχρονο τρεβούμε. Μα δεν μπορώ, σκέφτομαι το Σάκη. Μα τι το σκέφτεσαι τώρα, φωτονιάνιαρο? Εγώ τον αγαπώ. Τι του βρίσκεις, βρε παιδάκι μου, τι του βρίσκεις? Ναι, πώς, είναι νέος, είναι ωραίος, είναι μπρατσωμένος. Μα τα μπράτσα κάνουν τον άντρα. Ο άντρας μετράει αλλού. Μην τα κοιτάς τώρα αυτά τα παιδάκια. Μπορεί ένα μούστακο παιδί σαν αυτόν να ικανοποιήσει μια γυναίκα σαν και σένα.
Ικανοποιημένη είμαι. Γιατί δεν έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα τον αληθινό άντρα. Πάρ' τα να μη στα χρωστά. Βάνα μου, οι νέοι είναι κοκοράκια, δεν κάνουνε σεξ, κάνουνε push-ups. Ενώ ο παλιός είναι αλλιώς. Ναι, αλλά αν το μάθει ο Σάκης ότι το κάναμε, θα θυμώσει. Να πιει ξύδι. Και αν με δίνει. Θα σε προστατεύσω εγώ. Μα είναι πολύ δυνατός. Δεν με νοιάζει. Είναι όλη μέρα στο γυμναστήριο και κάνει βαράκια. Και εγώ ξέρω καράτε. Καλέ, ξέρει αυτός καράτε. Ξεράδια ξέρει. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Τι θα γίνει τώρα. Θεέ μου. Τι ήταν αυτό, ποιος είναι. Πολύ φοβάμαι ότι είναι ο Σάκης. Ο Σάκης. Ναι. Ο Μπρατσομένος. Ναι. Αυτός που όλη μέρα κάνει βαράκια. Ναι. Από πού να φύγω. Δεν θα με προστατεύσεις. Τι να σε προστατεύσω, Βάνα μου. Αυτός δέρνει. Μέσα ήξερες καράτε. Ήξερα, αλλά τώρα το ξέχασα. Πού να πάω. Κρύψου, κρύψου. Κρύψου μέσα. Τα λουλούδια, τα λουλούδια. Κρύψου και μην κάνεις μιλιά. Ναι, ναι. Φιόχτον, φιόχτον, φιόχτον. Σαν πιο νωρίς να ήρθω, Γιάννης. Αδειμονούσε το χρυσό μου. Γεια σου, Γιάννη. Αγάπη μου. Α, όχι, όχι, Γιάννη. Όχι τόσο απότομα, δεν κάνει. Αυτός ήρθε πιο ωρεξάτος. Ναι, προετοιμάστηκε από το σπίτι. Μα γιατί με αποφεύγεις, δεν με θέλεις, Βάνα. Εγώ σε θέλω. Εσύ δεν ξέρω αν με θέλεις τόσο πολύ. Άκου, τι λέει. Μα δεν το βλέπεις, εγώ τώρα είμαι ηφαίστειο. Όλη την ημέρα περίμενα για να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, γλυκιά μου, Βάνα. Δεν μπορώ, νιώθω τύψεις. Τι τύψεις, βρε κουτό. Νιώθω τύψεις απέναντι στην Άννα. Γιατί? Γιατί είσαι δικός της. Αυτό δεν θέλω να το ξανακούσω. Εγώ από την πρώτη στιγμή που σε είδα, η καρδιά μου, η ψυχή μου, το κορμί μου, το είναι μου, ανήκουν σε σένα. Και την ξέχασες τελείως την Άννα. Εγώ για χάρη σου και τη Σάρων Στόουν θα ξέχναγα, όχι την Άννα που είναι και δυο πιθανές γυναίκα. Σε είπε κοντοπίθαρη. Σιγά το φασούλα. Την Άννα θα κοιτάξω τώρα εγώ ή εσένα. Εσύ είσαι σαν το μπουμπούκι, σαν το φρέσκο, το ροδάκινο. Η Άννα έχει αρχίσει και μπαγιατεύει. Κράταμε, μάνα, κράταμε. Ναι, τώρα έχεις δίκιο. Μα είμαι εγώ μπαγιάτικη. Όχι, αγάπη μου, όχι. Αλλά η Βάνα είναι όντως ροδάκινο. Μα δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό για την Άννα. Μα τι σχέση έχει τώρα η Άννα με εμάς. Είναι γυναίκα σου. Ναι, αλλά τα έχει με τον Πέτρο. Ναι, εγώ ξέρω ότι δεν έχει ξεκόψει μαζί της. Στα ξεκόμματα είμαστε, Βάνα μου. Τι νομίζεις, τα ξεκόμματα σήμερα, αύριο ξεκόβουμε. Ωραία, εγώ θα σε ξεκόψω μια και καλή εσένα. Δεν το ήξερα. Βέβαια. Βασικά η Άννα τα έχει με τον Πέτρο. Μόνο με τον Πέτρο. Εγώ είμαι ελεύθερος. Δηλαδή θα πάρεις διαζύγιο. Αμα θες εσύ, Βάνα μου, και αύριο το πρωί το παίρνω το διαζύγιο. Αύριο το πρωί! Όχι, δεν θέλω να χαλάσει το σπίτι σου για μένα. Ποιο όμορφο το χαλασμένο, αφού η Άννα τα έχει με αυτόν τον ξενέρωτο τον Πέτρο. Δεν είναι και ξενέρωτος ο κύριος Αθανασιάδης. Δεν πιστεύω να σου αρέσει αυτός ο χάχας. Α, όχι, δεν είπα ότι τον βλέπω ερωτικά. Είπα κι εγώ, γιατί αυτό σε λιγουρεύεται ο γερο Μπαμπαλή. Τον είπες γερο Μπαμπαλή, ρε. Τα μούτρα στα έχεις δει στο καθρέφτη. Πέτρο! Βάνα, τι δουλειά έχει ο Γιάννης εδώ μέσα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Εγώ ρώτησα πρώτος. Βάνα, δεν ήμασταν μόνοι μας τόση ώρα, είχαμε και παρέα. Πολύ πιο μεγάλη από όσοι φαντάζεστε. Γιολάντα. Άννα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, Ιουλία μου, το κόλπο με τη Βάνα έπιασε απολύτως. Τσιμπήσανε και οι δύο. Ναι. Καλά κατάλαβες. Θα τον χωρίσει τον Πέτρο. Όχι, δεν κατάλαβες. Και τον Γιάννη θα χωρίσει. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν θα είμαστε πια συμπεθέρα. Καλά το έκανες. Όχι, θα τον άφηνα. Τώρα θα έρθει εδώ η κυρία Τσούγκου να κανονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την αγωγή. Πάρτο. Πάρτο, μπούλα μου, το διαζύγιο και σήκω φύγε. Να πάω πού, καλέ. Ένα ταξιδάκι. Τι, μόνη μου. Πάμε μαζί μια κρουαζιέρα. Τόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε μαζί ένα ταξιδάκι. Κρουαζιέρα, Είναι και άσχημη ιδέα. Γιάννη, τι γίνεται εδώ πέρα, τι φωνές είναι αυτές. Να, εδώ έχει έρθει ο κύριος εδώ και θέλει να πνίξει την κυρία. Τσούγκου. Θα το έλεγα, δεν ήταν ανάγκη. Όχι μόνο την κυρία, αλλά και το Γιάννη. Γιατί το Γιάννη. Γιατί λέει ότι τα έχει με την κυρία. Ο άντρας μου με την κυρία. Α, εσείς είσαστε τυχεροί, να τον εχαίρεστε. Βρε σάτυρε, τα έχεις με την κυρία Τσάγκου. Τσούγκου, καλέ, αμάρκε σήμερα. Έχω το πόνο μου και σα, Τσούγκου, Τσάγκου, Τσίγκου. Καλά, αλλά δεν μας είπατε, τα έχετε. Συγγνώμη, κυρία Ρεγιά μου. Ρεζίλη, με έκανε σε ρεζίλη. Ο κύριος από εδώ είναι ο εραστής μου που σας έλεγα που με ζηλεύει. Α, ο Σταμάτης. Και ο Σταμάτης, καλέ, ο Γρηγόρης. Σταμάτης, Γρηγόρης μοιάζουν αυτά. Για μια στιγμή. Γνωρίζεστε. Ναι, είναι η δικηγόρος μου. Τι είπατε? Ότι είναι η δικηγόρος μου. Και του άντρα σας? Βεβαίως. Το πιστεύεις λοιπόν τώρα ότι ήρθε εδώ για επαγγελματικούς λόγους? Για στάσου μια στιγμή. Τι να σταθώ, Γρηγόρη μου, τι να σταθώ. Νομίζεις ότι ήρθε εδώ να δω τον εραστή μου κάτω από τη μύτη της γυναίκας του? Ώστε λοιπόν δεν τρέχει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όλα αυτά τα πλάθη, η παθολογική σου ζήλια. Αυτή η ζήλια που με έχει κάνει να υποφέρω χωρίς κανένα λόγο. Αγάπη μου, δεν ξέρω τι να πω. Θα με συγχωρέσεις. Δεν ξέρω. Έχω υποφέρει τόσο πολύ. Βιβί. Oh,
Βιβί. Χριστούλη μου, σταμάτης. Τώρα μάλιστα. Βιβί. Oh. Βιβί. Χριστούλη μου, σταμάτης. Τώρα μάλιστα. Σταμάτη, τι θέλεις εδώ. Σε παρακολούθησα και ήρθα. Βιβί. Ποιος είναι ο κύριος? Ένας γνωστός μου. Ο Σταμάτης δεν ακούσατε. Εμένα δεν θα με συστήσει τον κύριο. Ο Γρηγόρης. Δεν ρώτησα εσάς, κυρία μου. Όποιον και να ρωτήσετε, το ίδιο θα σας πει αφού τον λένε Γρηγόρη. Βιβί, είναι φίλος ο κύριος. Πολύ στενός. Δηλαδή, πόσο στενός? 10 πόντους. Τι σας νοιάζει πόσο στενός? Εσείς, κυρία μου, γιατί πετιάστε συνέχεια? Δεν μπορώ να έχω την άποψή μου, βρε αδερφέ. Μπορώ να ακούσω και την άποψη του κυρίου Σταμάτη. Με τη Βιβί τα έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Και εσείς, σκασεφούλη. Μάλιστα. Μπράβο, Βιβί. Το ξέρετε, κύριε Σταμάτη, ότι με τη Βιβίκα και εγώ τα έχω εδώ και 3 χρόνια. Ώστε έτσι, ε. Και μου το έπαιζες και θυγμένη. Η αρρωστημένη σου φαντασία τα πλάθη όλα και η παθολογική σου ζήλια και τα... Τώρα θα μετανιώσει για όλα τα σπράγγες. Απεφάλισσα τη Βιβί! Είδατε! Είδατε που αδίκως θέλατε να με πνίξετε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Σωτηρόπουλε. Δεν έπρεπε να πνίξω εσάς. Τον κύριο έπρεπε να πνίξω. Για μένα τι είπες αυτό, ρε! Θα πεθάνετε! Αφήστε με! Αφήστε με! Αφήστε με να τον εδείρω! Να τον εδείρω! Αμέσως να τον εδείρεις, τσαμπουκάδες. Γιατί να τον εδείρεις, καλή, τι σου έκανε ο άνθρωπος? Τα έχει με τη Βιβί. Και εσύ τα έχεις με τη Βιβί. Πρέπει να δείρουμε και σένα. Τότε να δείρω τη Βιβί. Επειδή τα έχει με σένα. Όχι, κυρία μου, με τρελαίνετε. Επειδή τα έχει και με μένα και με τον άλλον. Και πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό? Εσάς θα σας άρεσε η κυρία Ραγιάρα, τα έχει και μάλλον. Μα τα έχει. Παρντών, πώς είπατε. Δεν θα μας πείτε τώρα και ανήθικους. Μα δεν το είπα για να σας προσβάλλω, κυρία μου. Και γιατί το είπατε ως σκολακία? Πώς να σας το πω, κυρία μου. Πώς να σας το πω, δηλαδή, δεν τα τέχει το είναι μου. Όταν σκέφτομαι τη Βιβίκα μου στο κρεβάτι με κάποιον άλλον, με πιάνει ένα πράγμα, ένα πράγμα! Γιατί είστε φαλοκράτης γι' αυτό. Όχι, όχι, εγώ είμαι πολύ φεμινιστής. Και ίσους μισθούς θέλω, και σύνταξη στις νοικοκυρές θέλω, και απ' όλα θέλω. Τι λες, βρε παιδί μου, εσύ είσαι σουφραζέτος. Γιατί αμφιβάλλετε? Βεβαίως. Δεν μου λες, είχες ποτέ 2 γκόμενες? Το σκέφτεσαι? Ναι, είχα. Και η Βίβη, γιατί να μην έχει? Τώρα βέβαια έτσι όπως τα λέτε... Δεν τα λέω εγώ, έτσι είναι. Γρηγόρη μου, σου μιλώ εκπείρας. Το μόνο που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να καρυδώσεις τη Βίβη. Γιατί αν έχεις μία πιθανότητα να μείνεις μαζί της, καρυδώνοντάς τη, τι χάνεις? Δεν είναι τώρα για σφαγές και αιματοχυσίες. Γιατί όπως λέει η παροιμία, make love, not war. Εντάξει, εντάξει, με πείσατε. Θα το αντιμετωπίσω με ψυχραιμία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να πάω μέσα να την ειδοποιήσω ότι δεν δαγκάνεις να βγει από το γραφείο της Άννας ή θα σε βγάλουμε από εδώ μέσα με το φήμουτρο. Εντάξει. Πείτε της ότι δεν θα κάνω. Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε και ένα δελτίο σε λίγο, πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Γεια σου, Άννα μου, και συγγνώμη για την ενόχληση. Α, δεν πειράζει, δεν ήταν και τόσο μεγάλη ενόχληση. Λοιπόν, καληνύχτα και φρόνημα. Εντάξει. Μάλιστα. Γρηγοράκι, δεν σ' άκουσα. Μάλιστα, κυρία Γιολάντα. Μπράβο, χρυσό μου. Καληνύχτα, Άννα μου, και ελπίζω να μην σε ξαναδώ στο γραφείο μου για το ίδιο θέμα. Σήμερα επίστηνε ότι δεν υπάρχει λόγος. Βεβαίως και δεν υπάρχει. Γεια σας. Γεια σας. Την καλύτερη δουλειά έκανες, μπούλα μου, γιατί σε ταλαιπωρήσανε πολύ ολόκληρο το χειμώνα και οι δύο. Και εγώ τους ταλαιπώρησα λίγο. Μη μου πεις ότι έχεις και τύψεις. Α, όχι βέβαια. Αλλά τους σκέπτεσαι ακόμα. Ρε άντα, από εκεί πάμε στον μπαρ να πιούμε ένα ποτό, να γιορτάσουμε την αναχώρησή μας. Στην υγειά σου, μπούλα. Στην καινούργια ζωή που αρχίζει, χωρίς αυτούς τους 2 σερσέμιδες. Μαμά, δεν είπαμε να μην ξαναμιλήσουμε γι' αυτούς? Ναι, βρε παιδί μου, αλλά όσο σκέφτομαι, αυτή την ώρα που είναι στο κανάλι και εσύ δεν είσαι εκεί, όπως και να το κάνουμε, χαίρομαι. Ας τους αυτούς εκεί που βρίσκονται. Το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ το πήρα απόφαση να απομακρυνθώ από αυτούς. Και αυτοί από μένα. Έτσι, μπράβο. Μόνο μακριά από αυτούς θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Από τι άλλο, από καρδιά. Πότε? Χτες το βράδυ, την ώρα που έβλεπε τηλεόραση. Πέθανε παρακολουθώντας το πρόγραμμα του Media Channel. Τέτοια αφοσίωση του είχε. Καλά, πώς το έπαθε? Την ώρα που έβλεπε το σύριαλ Πλούτος και Ματαιοδοξία.
Έτσι ξαφνικά. Όχι, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην αρχή του επεισοδίου. Εκεί που η πρωταγωνίστρια Τζέλα μεταξά μαθαίνει ότι ο εραστής της βιάζει την κουνιάδα της, εκεί του ήρθε μια δυσφορία. Και? Τι και, συνέχισε να βλέπει το επεισόδιο, αλλά αισθάνθηκε πάλι κάτι μικρά τσιμπήματα την ώρα που η κουνιάδα της Τζέλα της αποκαλύπτει ότι έμεινε έγκυος από τον βιασμό. Και δεν κάλεσε το γιατρό? Όχι, γιατί θέλει να το κρατήσει το παιδί. Καλή, όχι κουνιάδα, ο Θανάσης. Ο Θανάσης, όχι, δεν κάλεσε. Περίμενε να τελειώσει το σύριαλ πρώτα. Και στην κορυφαία σκηνή, εκεί που η Τζέλα μπαίνει στο δωμάτιο του εραστή της με το περίστροφο και του ρίχνει τρεις. Μπαμ, 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 πάρτον κάτω. Τον εραστή? Όχι, καλέ, το Θανάση. Ο εραστής δεν πεθαίνει. Γιατί όπως αποκαλύπτεται στο επόμενο επεισόδιο, τα πυρά ήταν άσφαιρα. Απίστευτο. Μα γι' αυτό έχει τόση επιτυχία το πλούτος και μετεοδοξία. Παιδί μου, δεν λέω για το σύριαλ, για το Θανάση λέω. Απίστευτο που πήγε έτσι ξαφνικά. Να, ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε φούργες και με το καινούργιο πρόγραμμα. Χάσαμε το διευθυντή προγράμματος, τι θα κάνουμε? Πρώτα απ' όλα θα του κάνουμε μία κηδεία special. Καλά, φυσικά, αυτό θα τον αναλάβει το κανάλι. Και τον επικίδιο ποιος θα τον εκφωνήσει? Ζήτησε να τον εκφωνήσει ο Γιάννης και εγώ συμφώνησα. Ήταν δημιουργικός, ήταν εμπνευσμένος, ήταν διορατικός. Το Media Channel του οφείλει το πρόγραμμά του. Οι εκπομπές που ενέκρινε έγραψαν ιστορία. Τι να πρωτοθυμηθώ? Το χιουμοριστικό «Οι τρεις αχαήρευτες», το νεανικό «Λολίτες και γρανίτες», το κοσμοπολίτικο «Δίψα και κόριζα» ή το τελευταίο του πνευματικό παιδί, το τηλεπαιχνίδι «Globes Doop». Αλλά πάνω απ' όλα, ο Μακαρίτης ένα καμάρωνε. Το πλούτος και ματαιοδοξία. Αυτό που του πήρε και την τελευταία του πνοή. Αντίο! Αξέχαστε, Θανάση. Πώς σου φάνηκε? Για επικίδιος καλός είναι. Άντε όμως να φύγουμε, θα αργήσουν, θα το θάψουν, δεν προλάβεις να τον επείς. Γιολάντα, δεν δέχουμε δεύτερη συζήτηση. Ο διευθυντής προγράμματος θα πέθανε, ζήτω ο διευθυντής προγράμματος. Μπρε Χριστόφορε, αυτός ο Ίων, πώς τον λένε. Ίων Λαχανάς. Αυτός ο Λαχανάς είναι τελείως άσχετος για τη θέση του Μακαρίτη, του Θανάση. Γιατί τι έχει? Ακαδημαϊκός είναι, επιστήμον είναι, μορφωμένος είναι. Και τι σχέση έχει η μόρφωση με την τηλεόραση? Καμία. Για να μην σου πω ότι το ένα εμποδίζει το άλλο. Υπερβάλλεις, Γιολάντα. Χριστόφορε, αυτός ο Λαχανάς είναι πρώτον ένα χούφταλα 80 ετών και δεύτερον έχει να δει τηλεόραση από τότε που τηλεπαρουσιάστρια ήταν η Νάκη Αγάθου. Μα ακριβώς γι' αυτό τον προτείναμε. Γιατί χρειαζόμαστε ένα ανδρίκελο στη θέση του διευθυντή. Ως ανδρίκελο καλός είναι. Αλλά γιατί ανδρίκελο? Ο Θανάσης ήταν χρυσός, ήταν γλυκός, αλλά ήταν άνθρωπος του μελετιάδη. Τώρα που μας τέλειωσε καιρός είναι να μπει στα πράγματα ένας δικός μας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που να τον ελέγχουμε εμείς, οι υπόλοιποι μέτοχοι. Καλά, δεν μπορούσατε να βρείτε έναν καλύτερο? Μα τον καλύτερο δεν θα τον ελέγχαμε. Σωστά, είναι και αυτό. Μπούλα! Δέχομαι συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μαμά. Επιτέλους βρήκα κι εγώ έναν προορισμό στη ζωή μου. Από τα ψώνια στο κομμωτήριο και από το κομμωτήριο στα ψώνια μπούχτισα πια. Ήρθε η ώρα να αναμορφώσω την ελληνική τηλεόραση. Ναι, εσένα περίμενε η ελληνική τηλεόραση να έρθει να απογίνει. Αμφιβάλλεις για τα προσόντα μου? Εγώ έχω κάνει διατριβή στη Σάντα Μπάρμπαρα. Μαμά, νομίζω ότι το βλέπεις λίγο επιπόλαια το πράγμα. Έτσι θα ξεκούδουνα, θα γίνεις διευθύντρια προγράμματος. Γιατί εδώ στα ξεκούδουνα έγινε ο Σαρτζετάκης πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μένα κολλάς. Μα δεν έχεις προϋπηρεσία στο θέμα. Άκου να σου πω, Χρυσό μου. Προϋπηρεσία χρειάζεται για να γίνεις υπάλληλος. Για να γίνεις διευθυντής δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Αχ, τι ωραίο που το κάνετε το γραφείο σας, κυρία Γιολάντα. Ναι, είπα να το μάψουνε και να αλλάξουνε και την επίπλωση. Μπας και φύγει και η γρουσουριά από τους προηγούμενους. Έχετε βάλει όμως την προσωπική σας φραγίδα. Και δεν σκοπεύω να περιοριστώ στο γραφείο μου. Θα αλλάξετε και τα άλλα γραφεία? Όχι καλέ, έχω σκοπό να αφήσω τη σφραγίδα μου στο πρόγραμμα του καναλιού. Α, θα κάνετε αλλαγές δηλαδή, κυρία Γιολάντα. Δεν θα παίξω διακοσμητικό ρόλο εγώ εδώ μέσα. Με πολύ άγριες διαθέσεις σας βλέπω. Καθόλου. Όλα θα γίνουν ήρεμα και μεθοδικά. Τι έχετε σκοπό να κάνετε, πείτε μας. Πολλά. Και κυρίως στον τομέα των σίριαλς που είναι και η ειδικότητά μου. Πρώτον, θα ρίξω το βάρος μου στο πλούτος και ματαιοδοξία. Αντί για μία ώρα που κρατάει τώρα, θα το κάνω τρεις να είναι έτσι πιο μπόλικο. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν το χορταίνω αυτό το σίριαλ. Σκοπεύω επίσης να κάνω πολύ τολμηρά βήματα στα κοινωνικά σίριαλ. Αμπά, πείτε μας καλέ, τι μας ετοιμάζετε? Έχω ένα όραμα πολύ πρωτότυπο.
για ένα σύριαλ που εξελίσσεται στους διαδρόμους του χρηματιστηρίου. Λέγεται Μερίτρα Εκιού. Μιλάει για έναν κόσμο που βασιλεύει το σεξ και το χρήμα. Θέλω να μου αγοράσετε όλες τις μετοχές της Βιομπιδικάλ. Παίζετε επικίνδυνο παιχνίδι, κυρία Σούκουλη. Αυτό το εργοστάσιο πρέπει να κλείσει. Κορίτσι μου, έπαιξες και έχασες. Ξόφλησες το χρηματιστήριο, γιατί μπέρδεψες τις μετοχές με τον έρωτα. Κυρία Γιολάντα, εμένα όμως άλλο με προβληματίζει. Ξέρετε από τι πάσχει το κανάλι μας? Από τι? Από δράση. Το έχω σκεφτεί. Και εδώ πάλι έχω πρωτοτυπήσει. Τι, κυρία Γιολάντα, πέστε μας. Ένα σύριαλ που θα έχει μέσα πολύ υπόκοσμο. Μέσα στο απόβρασμα θα είναι. Δηλαδή θα έχει φόνους, βιασμούς, εγκλήματα και τέτοια. Κατ' εξοχήν. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Πρωταγωνιστές βέβαια θα είναι 4-5 ωραίοι και γενναίοι αστυνομικοί που θα επιβάλλουν τον νόμο. Φύγε! Λέγε, μόρι, που τάξε τα διαμαντικά. Δεν έχω διαμαντικά, φύγε! Ακίνητος! Πούς. Μήπως όμως με μια τέτοια σειρά μας κατηγορήσουν ότι δείχνουμε ομοί βία? Πώς θα τη δείχνουμε, ψημένη? Όχι, αλλά θα μπορούσαμε να χειριστούμε το θέμα του εγκλήματος διαφορετικά. Πώς, να μην το δείχνουμε? Όχι, να το δείχνουμε, αλλά με μια πιο σοβαρή, πιο επιστημονική διάθεση και με κοινωνιολογική ανάλυση. Μαρία, τα λεφτά δεν φτάνουν. Είμαι άνεργος, είσαι άνεργη, έχουμε ένα παιδί. Κι εγώ τι θες να κάνω? Να τα ζητήσεις από τη μάνα σου. Αφού έχει κομπόδεμα η Καρμύρο, γιατί δεν δίνει? Γιατί δεν σε χωνεύει και το ξέρεις. Πρέπει να τα δώσει, Μαρία. Τα έχουμε ανάγκη αυτά τα χρήματα για να βάλει σιδεράκια στα δόντια της η κόρη μας. Δεν με ενδιαφέρει. Δώσ' τα, μητέρα, τα χρήματα, σε παρακαλώ. Δεν δίνω φράγκο. Να πάει να δουλέψει αυτός ο ρεμπεσκές ο άντρας σου. Δεν μου τα δίνει τα λεφτά. Τότε μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να βάλει σιδεράκια το παιδί. Τι τρόπος? Να τα κληρονομήσουμε τα χρήματα. Και την πνιγεί? Κανονικότατα και καλά της κάνει. Αφού είναι τέτοια κακούργα πεθερά. Εγώ διαφωνώ. Α, όχι, Βαλεντίνη, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Μισό λεπτό. Μου ήρθε μια ιδέα. Τι ιδέα, κυρία Γιολάντα? Αυτό το ηθικό δίλημα που συζητάτε τώρα μεταξύ σας, θα το μεταφέρουμε στο κοινό. Δεν μου τα δίνει τα λεφτά. Τότε μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να βάλει σιδεράκια το παιδί. Τι τρόπος? Να τα κληρονομήσουμε τα χρήματα. Κι αν οι θεατές αποφασίσουν να μην τη στραγγαλίσει? Θα έχουμε γυρίσει δύο φινάλε, καλέ. Οπότε θα δείχνουμε το άλλο. Βρε, Κώστα, τώρα που το ξανασκέφτηκα, ας μην τη στραγγαλίσουμε. Μάνα μου είναι. Δίκιο έχεις. Κι εγώ τη λυπάμαι. Άνθρωπος είναι κι αυτή. Παιδιά μου, εσείς είσαστε... Μάνα, ξύπνησες? Ναι. Από έναν εφιάλτη έβλεπα ότι θέλετε να με σκοτώσετε. Τι είναι αυτά που λες, καλέ μητέρα? Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να σας δώσω τα χρήματα για τα σιδεράκια της εγγονούλας μου. Μάνα! Μητέρα! Παιδιά μου! Αυτό θα πει προχωρημένη τηλεόραση. Μπράβο, κυρία Γιολάντα. Έχετε βρει το πραγματικό νόημα. Με εσάς το πηδάλιο του προγράμματος, κυρία Γιολάντα, το κανάλι μας θα γίνει number one. Μεσά στο πηδάλιο του προγράμματος, κυρία Γιολάντα, το κανάλι μας θα γίνει number one. Το ξέρω. Και γι' αυτό πρέπει να εξομαλύνω κάποιες αντιθέσεις εδώ μέσα. Δηλαδή? Σκοπεύω να δώσω και στο Γιάννη ένα talk show. Για να σταματήσει πια να πρίζει την κόρη μου. Τι με ζαλίζεις, μπρε χρυσό μου? Μα, κυρία Γιολάντα, και δεν τζηλέτε τη Άννα να με στείλει έξω για ρεπορτάζ. Βαρέθηκα πια στο γραφείο. Μα δεν μπορώ να μπερδεύομαι στα πόδια της. Ελάτε τώρα, εσείς που είστε τόσο γενναιόδοροι που δώσατε την εκπομπή στο Γιάννη. Κάντε μου και εμένα αυτή τη χάρη. Γιατί δεν το ζητάς από την Άννα? Της το ζήτησε, αλλά δεν θέλει. Λέει ότι δεν είμαι όριμος ακόμα. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν έχει καθόλου δίκιο και θα σας το αποδείξω ευθύς αμέσως. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που τα λέω.
Ένα κομμάτι γης ήταν η αιτία για ένα άγριο φωνικό. Ο Γιάννης Γωνιωτάκης για κτηματικές διαφορές σκότωσε τον κουνιάδο του Μανώλη Σφιντουλάκη. Ωραία, βγαίνει. Μα εγώ θέλω να σας δείξω πόσο ικανός είμαι. Ωραία, σκάσε. Θα το συζητήσω με τον Χριστόφορο. Μπας και το βολέψουμε έτσι το πράγμα. Δεν μου λες, Γιολάντα, τι ήταν αυτό που υποσχέθηκε στον Ευγένιο. Μα με πίεσε το χρυσό μου, το λυπήθηκα. Μπορείς να κάνεις την καλή οπουδήποτε αλλού, αλλά στο τμήμα ειδήσεων εγώ έχω τον τελευταίο λόγο. Κατάλαβες, κυρία Διευθύντρια Προγράμματος. Μάλιστα, κυρία Διευθύντρια Ειδήσεων. Λοιπόν, πάω τώρα γιατί έχω έκτακτο δελτίο. Θα έρθω να σε βρίσω περισσότερο. Τι έκτακτο, καλέ. Τίποτα σπουδαίο, πιάσαν κάποιον για τρομοκράτη. Να, είπε κι εγώ. Λοιπόν, πάω τώρα. Καλά και σας βρήκα, μαμά και κόρη. Τι θες. Δεν ξέρω ποια από τις δυο σας είναι υπεύθυνη, αλλά εγώ θέλω μια υπεύθυνη απάντηση. Γιατί πήρε ο Πέτρος Δευτέρα και δική μου εκπομπή πήγε Τρίτη. Δεν μπορώ να το συζητήσω τώρα. Έχω σοβαρή δουλειά. Και το δικό μου θέμα είναι σοβαρό. Άλλη ώρα. Έχω έκτακτο δελτίο. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Πριν από περίπου μισή ώρα συνελήφθη από την αστυνομία σαν ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ο Γιάννης Τσόκας. Αυτή τη στιγμή φυλάσσεται σε αστυνομικό τμήμα του κέντρου κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τη σύλληψη και τη δράση του φερόμενου ως τρομοκράτη στο δελτίο μας των 8.30. Δεν την πιστεύω την καντεμιά μου σήμερα, δεν την πιστεύω. Τι έγινε πάλι, καλέ. Το βάνε με το συνεργείο και το ρεπόρτερ που πηγαίναν στο αστυνομικό τμήμα για ρεπορτάζ τρακάρανε. Τρακάρανε πολύ. Δεν σκοτωθήκαν κιόλας, αλλά μείναν στον δρόμο. Στείλε άλλο συνεργείο. Συνεργείο βρίσκω, ρεπόρτερ που να βρω. Λοιπόν, Ανούλα, τι έγινε με το θέμα της εκπομπής μου. Γιάννη, σήκω και φύγε. Σήκω και φύγε, Γιάννη μου. Έχουμε πάρει φωτιά και ο Γιάννης στο χαβά του. Άννα! Άννα! Τι έγινε. Ο τρομοκράτης το σκάσε από το αστυνομικό τμήμα. Τι είπες. Τώρα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι το σκάσε. Πάρε συνεργείο και πήγαινε στο τμήμα για ρεπορτάζ. Εγώ. Όχι εγώ. Ρεπορτάζ δεν ήθελες. Σήκω και πήγαινε κάτω.